Γουάου! Βγήκε το πόρισμα. Και είχαμε εμείς αγωνία για το αν θα κάνει τη δουλειά της η εξεταστική. Βεβαίως και την έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Φταίει το τρένο, φταίει το βαγόνι που κάηκε, φταίει η φωτιά που άρπαξε αμέσως και δεν περίμενε λίγο. Φταίνει οι επιβάτες που δεν διαισθάνθηκαν τον κίνδυνο να πάνε σε ένα άλλο βαγόνι. Ρε παιδί μου, φταίει ο κλειδούχος, φταίει το κλειδί και φταίνε και τρεις αρουραίοι που περάσαν τη γραμμή και αφαιρέθηκε εκείνη τη στιγμή ο κλειδούχος γιατί είδε τους αρουραίους και δεν πρόλαβε να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει τη γραμμή και συγκρούστηκαν τα τρένα. Η Εξεταστική Επιτροπή έκανε αυτό που λέμε, λέγεται αυτή η δουλειά τσιμέντο να γίνει. Τσιμέντο να γίνει. Με εμφανέστατες όλες τις λειτουργίες της συγκάλυψης, η Επιτροπή αυτή έφτασε στο σημείο να πει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τη σύγκρουση δύο άμαξων στοιχειών, αν το θελήσει, αν το αμελήσει, επιβεβαιώνοντας ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Σε ένα κράτος όπου οι συμβάσεις που υπογράφουν για να έρθει το τρένο λένε ότι πρέπει να λειτουργούν όλα αυτόματα με τηλεδιοίκηση, αυτοί καταλογίζουν ευθύνες σε έναν άνθρωπο. Ομολογούν δηλαδή ότι το κράτος δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος διορίστηκε χωρίς προσόντα, παρά τον νόμο, τοποθετημένος καθαρά με μέσον. Καμία σχέση, κουβάλαγε ο άνθρωπος πράγματα, λεμόνια, ντομάτες. Ευθύνεται αυτός. Αν έπρεπε το πόρισμα αυτό να δείξει τις πολιτικές και να καταδείξει τις ποινικές ευθύνες του θέματος, είναι μόνο για ένα λόγο. Ήταν η τελευταία ευκαιρία στη μεταπολίτευση ολόκληρη να παραδεχτεί το κράτος ότι υπάρχει. Από αυτή τη στιγμή, επισήμως, είμαστε χωρίς κράτος. Το κράτος θα το αισθάνονται μόνο οι φοιτητές, γιατί βλέπω ότι μόνο οι φοιτητές αισθάνονται τη βία με τα γκλόπ κατά πάνω τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μουγκοί. Μπαίνουμε στην κρατική ανυπαρξία. Και πρέπει μόνοι μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Όπως η Μαρία Καριστιανού, όπως οι γονείς των 57. Και πάμε μετά. Φεύγει ένα τρένο με στα μάτια μου αναμένο. Φεύγει ένα τρένο, μια γραμμή στον ουρανό. Για σένα είδα μια ζωή να περιμένω. Μια ζωή να περιμένω. Φεύγει ένα τρένο, φεύγουν όλα. Δεν μιλάμε για συγκάλυψη, αλλά μιλάμε για αποκάλυψη. Σε μια χώρα που ξέρει τους αθώους πριν το έγκλημα που θα κάνουνε, γιατί η ιστορία της Ελλάδας γράφεται με γομολάστιχα. Ακριβώς γιατί τα εγκλήματα τα πολιτικά γράφονται με μολύβι, για να μπορούν να σφύνουν αμέσως. Και το χειρότερο, η χώρα αυτή έχει γεμίσει ειδήποδες, ανθρώπους που καθημερινά βγάζουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους για να μην βλέπουν, να μην νιώθουν, να μην αισθάνονται τίποτα και να μιλάνε τα πρωινά για ενσυναίσθηση. Η εξεταστική αυτή που έβγαλε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, αφού η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, πολύ λογικό είναι αυτό, έβγαλε ένα πόρισμα στο οποίο ακόμα δεν ξέρουμε αν ήταν 13 τα βαγόνια που λέει τρένοσε ή 14 όπως ήταν οι πραγματογνώμονες των οικογενειών. Κλείνει η εξεταστική χωρίς να εξεταστούν οι ουσίες που βρέθηκαν στο βαγόνι αυτό. Είναι ακραίο αυτό που λέω. Ακραία το λέω. 30 παιδιά από αυτά που τα σώματά τους έφτασαν κατευθείαν στον ουρανό από την ανατίναξη που στην πραγματικότητα έγινε. Αυτών των ουσιών που δεν έπρεπε να υπάρχουν στο τρένο. Αλλάζει το είδος της ανθρωποκτονίας. Αλλάζει το είδος των αποζημιώσεων που πρέπει να δοθούν. Αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή γίνεται υπεύθυνος αυτός που έχει φορτώσει το παράνομο φορτίο στο βαγόνι αυτό. Υπάρχουν τόσα πώς. Ένα πώς για το κάθε ένα παιδί που χάθηκε. Και εκατοντάδες πώς από τους γονείς, τους συγγενείς, τα αδέρφια των νεκρών παιδιών. Και κανένα φως. Ένα μόνο φως. Η Εισαγγελία της Ευρώπης δεν δέχτηκε το πόρισμα αυτό που έβγαλε η στημένη εξεταστική του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος και να ακούσουμε τον κύριο Δουδονή. Πήγα λοιπόν στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής και είδα με τα μάτια μου το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μάλιστα. Οφείλω να σας πω ότι αν το είχατε δει κι εσείς με τα μάτια σας,
και βλέπατε μετά τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, θα αισθανόσασταν ντροπή για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και για την κατάτια στην οποία έχει περιέλθει το κοινοβούλιο εξαιτίας της. Αλλά... Εγώ μάλιστα έκανα και ένα βήμα παραπέρα. Διάβασα ένα κομμάτι του πορίσματος ως δική μου σκέψη, τάχα, στην Ολομέλεια για να πείσω, ξαναλέω, έστω και έναν πίστηκε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν είχα πείσει έναν, θα ήμουν ικανοποιημένος για αυτό το οποίο κάναμε για τα θύματα. Δεν έπεισα κανέναν. Τελειώσαμε. Αυτό είναι το πόρισμα. Τελειώσαμε. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους που ξέραμε από πριν. 700 σελίδες για να πούνε αυτό που ξέραμε από πριν. Και τώρα να διασκεδάσουμε λίγο, παιδιά. Να ακούσουμε το Μητροπάνο του σήμερα. Να έρθει η τέχνη να παλύνει τις πληγές μας. Να ακούσουμε τον τραγουδισταρά αυτόν που δεν τον έχουν ακούσει πουθενά στα πρωινά, γιατί είναι δικά τα πρωινά. Να ακούσουμε το Air Fast Talent, παρακαλώ, please, yes. Όταν η νύχτα προχωρά. Αχ, Παναγία μου. Συλλογίζομαι. Αμέ. Μόλις εσένα να σκεφτώ. Πώς τον ακούτε, ρε παιδιά? Παραλογίζομαι. Παραλογίζομαι. Χριστό. Να πει κι άλλο. Όταν η νύχτα προχωρά. Όχ, μανούλα μου. Όχ, μάνα μου. Βάλτε μου αλάτι στις πληγές. Βάλτε μαχαίρι στις πληγές. Παραλογίζω. Αχ, χρήστε μου τα αυτιά. Αχ, Θεέ μου. Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη. Από το μαλλί θέλω να σαρπάξω. Από το μαλλί και από το μάτι. Πώς έγινες παρουσιαστής εσύ, αγόρι? Πώς έγινες τραγουδιστής? Δεν μιλάνε τα άλλα κοτέτσια. Ο σεβασμός των κατινομάγαζων δεν είναι η δουλειά σας στα κατινομάγαζα. Από όλο το σώμα δεν ασχολείστε με τις κλανιές? Ό,τι μυρίζει γίνει άσχημο. Δεν μυρίζει τίποτα εδώ. Παιδιά, έχει πάει η φωνή στον γκρεμό. Έπεσε, έπεσε στον γκρεμό. Ο γκρεμό τσακίστηκε. Κι όμως δεν τους μυρίζει τίποτα, 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 μια χαρά. Και δηλαδή δεν είναι... Και... Όταν η νύχτα προχωρά. Αχ, όταν η νύχτα προχωρά. Σε συλλογίζομαι. Γιατί πας μαζί της, άστε νύχτα να πάει μόνη της. Μη. Έφτασε ο Φουρτιώτης μόνο να μιλάει για τον Κοκλόνι και όλοι οι άλλοι. Να συμπονούμαστε τυφλοί, κουφοί, μουγκοί. Και ευχαριστημένοι. Όταν η νύχτα προχωρά. Όταν η νότα πάρει καμιά μέρα μόλις φόρα. Εσύ το λέω, θα πας από παρτιτούρα. Στοπ. Αναπτύσσει τη χώρα και μας αποβάλλει σιγά σιγά από τα σπλάχνα της. Βέβαια, βεβαίως. Η σάτιρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι μας με τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη. Όχι τώρα, όχι τώρα. Όχι. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε σε τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο. Δεν μιλάμε. Ενοχληθεί ο πρώτος. Στοπ. Παρακαλώ και όλοι να πάρουν την οδηγία, δεν μιλάμε, να το ξέρουμε αυτό. Εδώ ισχύει ο νόμος του Πρωτοσάλτε και του Αδόνιδος, αν και ο Άδωνης, είπα, τον τελευταίο καιρό έχω γίνει μεγάλος του θαυμαστής, περπατάει και δεν ακούει τίποτα. Το 13, από τη λιώση του εσύ, δεν είναι τα κοινία του εσύ, δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό. Όλοι αυτοί σε βλέπουν και θέλουν να πούμε να σε κράξουν. Καλησπέρα, πώς είστε, καλά? Να σε κράξουν θέλουν. Ωραία. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτοκτόνησε ένας καρκινοπαθής από το Ηράκλειο, γιατί δεν άντεξε άλλο την αναμονή του από τους φρικτούς πόνους και αυτοκτόνησε για να γλιτώσει από τους πόνους. Άκουρε, Άδωνη! Αυτοκτόνησε, ρε τα βλάκα, ρε τα βλάκα! Άκου τώρα! Εσύ που πήγες και φωτογραφηθήκατε πάνω από αυτό που κάνει απογευματινή εγχείρηση, λες και ανακαλύψατε το φάρμακο που σκοτώνει τον καρκίνο του πνεύμωνα. Πήγατε, περίμενε το 19 και έπρεπε να πληρώσει. Άρε, να είστε πραγματικά, να είστε καλά.
Εγώ προσωπικά μαζεύω τα φάρμακα που χρειάζονται οι φίλοι μου, τα παραγγέλνω στο εξωτερικό και, και μας τα φέρνουν πιλότοι και διάφορες σχέδιες. Πάρα πολύ. Να, να είστε καλά, ναι. Έχετε φτιάξει μια υγεία. Υγεία να έχετε πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Το χρέος πλησιάζει τα 657 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάει κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο, γιατί θυμάμαι ότι μπήκαμε στα μνημόνια, γιατί δεν ήταν λίγο παραπάνω από 120 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανείς δεν ξέρει. Θα ειδοποιηθούμε λίγο πριν μπούμε στα νέα μνημόνια. Φαντάζομαι ότι το χρέος το κοιτάνε λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια. Μάλιστα. Ανάσα πήραμε. Πήραμε μία ανάσα. Από τη βράβευση του Γιώργου μας, του Γιώργου Λάνθιμου, που χρειάστηκε να βγει στο εξωτερικό για να μεγαλουργήσει κι αυτός. Γιατί στο εσωτερικό πάντα υποβαθμίζουν τη διαφορετικότητα. Έστω κι αν η διαφορετικότητα βρίσκεται στο ταλέντο. Γιατί ακριβώς διαισθάνονται την αξία του μεγάλου ταλέντου, αυτό που οι ξένοι το αναγνωρίζουν. Με 4 Όσκαρ έφυγε ο Γιώργος Λάνθιμος από εκείνη τη βραδιά τον Όσκαρ, και θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, γιατί από τώρα θα περπατάει τη σκάλα αυτή. Αλίμονο από εμάς που στη χώρα αυτή βρίσκουμε κλειστές τις πόρτες. Συγχαρητήρια λοιπόν, Γιώργο. Κυρίως που έφυγες νωρίς από τη χώρα αυτή για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και μπόρεσες. Πάμε τώρα, αφού δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Εμαστού. Ήταν εξαιρετική στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα για να δούμε αυτό. Εγώ δεν θα δώσω ονοματολογία ότι είναι δύο τέτοια άτομα, είναι δύο άλλα άτομα. Θα πω μόνο ότι δύο άνθρωποι περπατάν στον δρόμο και δέχονται την επίθεση και το χλεβασμό από άλλα παιδιά, από άλλους ανθρώπους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί δεν τους νοιάζουν. Γιατί δεν είναι ίδιοι. Γιατί είναι διαφορετικοί. Δεν θα είμαι τόσο γρήγορος και βιαστικός στην απάντησή μου, αλλά θα βάλω μία φράση ανάχωμα να την έχουμε backup σε αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορείς στη ζωή αυτή να γεννιέσαι και να γίνεσαι όπως θέλουν οι άλλοι. Δεν είμαστε παραγγελίες. Δεν μας παραγγέλει κάποιος και στέλνουμε το δέμα πίσω. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο Θεός μας στέλνει δέματα και μπορούμε να τα στείλουμε και πίσω αν δεν έχουμε μέσα το σωστό προϊόν. Διαβάζω στην Καθημερινή ότι οι γονείς είναι στην ουρά για αναπτυξιολόγο για τα παιδιά τους. Σε τάξεις 25 παιδιών, 15 παιδιά από τα 25 είναι προς αξιολόγηση, γιατί παρουσιάζουν διαταραχές λόγου και συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, αισθητηριακές αποκλίσεις. Και οι βασικές αιτίες οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού του κόσμου, σε αυτή τη νέα σύνθεση του κόσμου, στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στον COVID-19. Αυτοί όλοι οι καθηγητάδες ιατρικής που πλήστε εξ αυτών είναι φαρμακοπληρωμένοι. Μπορούν κάποια στιγμή, τολμούν να πούν αυτά τα οποία γνωρίζουν για τις επιπτώσεις κυρίως από τον COVID στη ζωή των νέων ανθρώπων. Ή απλώς τα παρακολουθούμε συγκοπές και διάφορα και θα τα λέμε ανεξήγητα. Αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα, μεγαλώνουν σε μια τρομερά βίαιη κοινωνία. Αφού οι πατεράδες τους, στα αυτοκίνητά τους, έχουν μέσα σφυριά για να βαρέσουν τους άλλους άμα κορνάρουν και δεν φεύγουν. Όπου οι μανάδες τους μπορούν να κλείνουν τις διαβάσεις αναπήρων για να πάνε στο καμωτήριο. Όπου οι θείοι τους, έναντι ανταλλάγματος, τους χαρίζονται δάνεια, μεταπαραγράφονται και αυτοί ανάβουν 2 μέτρα πουρα και κάνουν τους νταΐδες παντού, όπου είναι σχεδόν υποχρεωμένοι οι μαθητές να είναι και αυτοί κάπου σε μια συμμορία
για να έχουν να αισθάνονται μια προστασία απέναντι σε άλλες συμμορίες, όπου καθημερινά βλέπουμε τον φασισμό και την εξουσία, την παραμικρή εξουσία να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, έστω πολλές φορές και δικαιολογημένα. Ας πούμε, εδώ ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή, η γυναίκα, μιλάει δυνατά, φαίνεται μιλούσε πάρα πολύ δυνατά. Ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι όταν ένας μιλάει πάρα πολύ δυνατά σε οποιονδήποτε χώρο, καταλαμβάνει το χώρο αυτό και δεν μπορούν να ηρεμήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Το ξέρετε αυτό, το ζούμε καθημερινά. Μπαίνεις στο μετρό και βλέπεις, είναι ένας, διπλώνει τα πόδια και κάθεται σε μια θέση, δεν μπορείς να το πεις ποιο είναι παραπέρα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, καμία αγένεια, δεν υπάρχει. Καμία αγένεια υπάρχει. Κανένας τρόπος να καταλάβεις ότι υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο αυτόν. Του λέει λοιπόν η γυναίκα ότι εντάξει, το έκλεισα βεβαίως, αλλά δεν πρέπει ένας άνθρωπος που έχει τον έλεγχο του λεωφορείου να βγάζει αυτό. Στα σπίτια τα αγόρια μεγαλώνουν για να γίνουν πρίγκιπες και τα κορίτσια να γίνουν πρίγκιπισες. Το κύριο μάθημα είναι η ανάπτυξη του εγωισμού. Γιατί μόνο ο εγωισμός, ο κισός, είναι αυτός που μπορεί να πνίξει και τον πλάτανο. Μόνο ο κισός. Οπότε όλα αυτά τα παιδιά που ακούν αυτά τα κηρύγματα μίσους από τους παπάδες, από τους ιερείς και τις εκκλησίες, όπου βλέπουν το μίσος να ξεχυλίζει από πρόσωπα στα οποία από τους γονείς μας μάθαμε να δείχνουμε σεβασμό. Από τους γονείς τους ίδιους ακούνε το μίσος για τη διαφορετικότητα. Τι ακριβώς θέλετε να κάνουν τα παιδιά αυτά? Τρέχουν επιτιθέμενα σε αυτό που φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν? Πετροβολούν μια μελλοντική εικόνα του κόσμου? Νομιμοποιούν τον αντρισμό τους ο ένας απέναντι στον άλλον? Αλλά πώς γίνεσαι άντρας βρίζοντας άλλους που εσύ τους θεωρείς λιγότερο άντρας? Μήπως έτσι θα πάρεις το εισιτήριο για να ξαναμπείς στην εκκλησία? Μήπως οι ιερείς θα κάνουν πόρτα στους ναούς σε λίγο για το ποιοι θα μπαίνουν και ποιοι όχι, σαν οίκη του Θεού να είναι οίκη των παπάδων? Μήπως θα σταματήσουν να μεταλαβαίνουν ανθρώπους που έχουν προβεί σε γάμους μεταξύ τους, ενώ τους γάμους των ομοφύλων? Μήπως θα αρχίσουν να παρακινούν τον κόσμο σε μια εμφύλια σύραξη ενάντια στη διαφορετικότητα? Μήπως θα αναρτώνται κατάλογοι στους δρόμους, ποιοι θα ζουν στις γειτονίες και ποιοι δεν θα ζουν, ποιοι θα περπατάνε στο πεζοδρόμιο, ποιοι δεν θα περπατάνε, πώς θα είναι εντυμένοι, πώς δεν θα είναι εντυμένοι, πώς θα βάλουν το σκορδαλί, πώς δεν θα το βάλουν? Μήπως να εξορίζονται οι άνθρωποι που δεν μας αρέσουν? Μήπως να ξανανοίξει Μακρόν ίσως κάποιους μπορεί να βάλουμε? Μήπως θα πάνε οι παπάδες να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια από τα μολύσματα και τα μοιάσματα που δεν τους αρέσουν, για να κυκλοφορούν οι νοικοκυρέοι? Και να θυμίσω ότι αρχινοικοκυρέος ήταν ο Άγγης Τσοχαζόπουλος. Νοικοκυρέοι δεν ήταν αυτοί στην Εξεταστική Επιτροπή που τον αθωώσανε και μετά ήρθαν τα δικαστήρια και τον καταδικάσανε? Νοικοκυρέος δεν ήταν και ο Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι ο αριθμός του λογαριασμού του ήταν μάλλον λογαριασμός τηλεφώνου? Νοικοκυρέος δεν είναι και ο Μίχος που βίασε και έσπρωχνε, προωθούσε την 12χρονη? Νοικοκυρέοι δεν είναι αυτοί που σκοτώσαν τις γυναίκες τους? Νοικοκυρέος δεν είναι αυτός που βίασε και βασάνισε το σκυλί στην Αράχοβα? Τα μάθατε για τον Μίχο, ε? Δεν βίασε, όχι. Η μητέρα της είναι υπεύθυνη. Αυτή η κακούργα όλα τα έκανε. Και σιγά σιγά βγάζουμε τον Μίχο από το κάδρο. Διαβάζω αυτά τα οποία λέει ο κόσμος. Νομίζω ότι σε έναν άνθρωπο ως Βασιλείας Μίχος θα πρέπει επιπροσθέτως να αποζημιωθεί οικονομικά από τη 12χρονη, η οποία εκμεταλλεύτηκε τον αγνό ερωτά του και τον εξέθεσε αδίκως στα μάτια της κοινωνίας. Κακώς το παρέλειψε η εισαγγελική πρόταση. Τώρα που η εισαγγελέας λέει ότι ο Μίχος είναι αθώος για τον αδειασμό επειδή ήταν ερωτευμένος, την καταλάβατε τη σημασία του διαχωρισμού και της ανεξαρτησίας των εξουσιών, ή πρέπει να γαμίσουν και το δικό σας παιδί για να το νιώσετε? Άρα καταλήγουμε σύμφωνα με την εισαγγελέα ότι η μάνα είναι ένοχη για μαστροπία, γιατί εξανάγκαζε τη μικρή που δεν ήθελε να πηγαίνει με άνδρες, αλλά ο Μίχος είναι αθώος για βιασμό μαστροπία, γιατί η μικρή ήθελε και πήγαινε. Καταλάβατε? Όχι, ούτε κι εγώ. Τελικά ο Μίχος δεν ήταν μαστροπός, ένας παρεξηγημένος sugar daddy ήταν.
Καταλάβαμε. Όχι. Λοιπόν, μήπως είναι η ώρα να βγει και η λίστα με τους επόμενους 200 ερωτευμένους με το κοριτσάκι για να μάθουμε όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους που δεν διάσαν, που απλώς τηλεφωνήσαν, που πήραν μια δεύτερη γνώμη. Μήπως. Επανέρχομαι στην ιστορία αυτή. Αφού περιδιαβήκαμε τους νοικοκυρέους. Κανένας άντρας δεν γίνεται άντρας επιδεικνύοντας τη δύναμή του και το χρεβασμό του σε αυτούς που θεωρεί ο ίδιος κατώτερος. Είναι υποχρέωση όλων μας να σταματήσουμε τον φασισμό, τον υφέρποντα, τον τρέχοντα, τον καθοδηγούμενο. Πολλά βλέμματα από τα παιδιά που είδα σε αυτό το βίντεο ήταν βλέμματα πάμε και όπου βγει. Θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά τα οποία χλεβάζανε και τα παιδιά που χλεβαζόντουσαν και τα μεν και τα δε θα είναι το ίδιο νεκρά αν βρεθούν στο βαγόνι της αμαξοστοιχίας ενός τρένου και οι γονείς τους θα χύνουν τα ίδια δάκρυα. Ας το καταλάβουμε αυτό όλοι και οι παπάδες πρώτοι. Η ζωή δεν χωρίζεται σε αυτούς που θα ζουν όπως θέλουν και σε αυτούς που θα παίρνουν άδεια για το πώς θα ζήσουν. Δεν μπορεί να λες με ενοχλεί η εικόνα του άλλου. Τελείωσε αυτό. Μπορεί να σχολιάζει, μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορεί να επιτίθεσαι. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Μην αφήνετε να σας βάζουν σκατά στο μυαλό σας, να σας χαλάσουν οι άλλοι την πορεία σας και μην κάθεστε πάνω στην άγνοια σαν να είναι θρόνος. Μην γίνεστε βασιλιάδες του πουθενά. Έχει γεμίσει πουθενάδες, 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 λογάδες, φαθλατάδες, κταίω τα πάντα. Το πολιτικό σύστημα παραπέει σε όλα τα επίπεδα, παντού. Ξέρω όμως ότι έχουν γίνει τα πράγματα έτσι που πραγματικά δεν μπορεί κανείς να ελπίζει πουθενά. Έβλεπα και το τελευταίο γκάλωπ εδώ, που, αυτό που έχει το ΣΥΡΙΖΑ υπό τη δεύτερο κόμμα σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και που πλακώνονται τώρα οι αστακομακαρονάδες, αυτοί που τρώνε τις αστακομακαρονάδες οι νεοδημοκράτες, με τον Κασελάκη για τα αστακοκάραβα που έχει. Δεν τους έχει φέρει τους αστακούς να φάμε τις μακαρονάδες, δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Το θέμα είναι να απασχολούμαστε με άλλα πράγματα, αλλά με τον Κασελάκη, που τέλος πάντων ο άνθρωπος, το είπαμε αυτά που είπαμε, το μόνο το οποίο κάνουν είναι να ενισχύουν, θέλοντας και μη, την εικόνα του Κασελάκη. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί βλέπω τον ανεβάσανε στη δεύτερη θέση πάνω από το Πασόκ. Ξέρουν δηλαδή οι Έλληνες, ξέρουμε οι Έλληνες, φανταζόμαστε τις δουλειές που έχουν οι άλλοι, που ξέρουμε ότι πολλοί πολιτικοί κρύβουν τα λεφτά τους σε διάφορα φαντς που δεν ξέρουν κανείς ποιανού είναι η προέλευση. Όπου και να πας ακούς και μια ιστορία χρηματισμού και όποια τηλεόραση και να ακούσεις και να ανοίξεις, δεν θα δεις, δεν θα ακούσεις τίποτα. Όμως πάντα η κίνηση βρίσκεται στο χέρι μας και αυτό το χέρι μας πρέπει να βάλει και άλλες υπογραφές, να πάει με 1,5 εκατομμύριο, με 2 εκατομμύρια υπογραφές η Μαρία Καριστιανού, γιατί όλοι θα θέλαμε να έχουμε μια μάνα που να μπορεί να μιλήσει για το δικό μας το δίκιο όταν εμείς δεν θα μπορούμε, που μπορεί να μπει μπροστά και να απαντάει με ηρεμία σε όλα τα ψέματα, που με πόνο ψυχής τεράστιο να τρέχει πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να βρει το δίκιο του παιδιού της κάτω από τα τσιμέντα. Βάλτε την υπογραφή σας. Χτυπιέμαι, χτυπάω τις μύγες για να συνεχίσω και αφού σας πω ότι μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα των παραστάσεων σιγά σιγά, στο 3ο Βέμβο, όπου έγραψα την κωμωδία όταν πέθανα. Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, το stand-up comedian Διονύση Τζαράκη, το Σπάνο Καζαμία, Κωνσταντίνο Μουτσαμψή, Βασιλική Σουρή, Μαρία Νεφέλη Χρονοπούλου, Θέδα Σκύρη, Κωνσταντίνο Γιάννη, Λαζάρη Σαζέιδου και Χριστοντούλα. Πιάνο σκηνή παίζει ο Θανάσης Μάντζαρης. Σας περιμένουμε σε αυτές τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες. Μέχρι τότε, ας είμαστε δίπλα στους γονείς των 57 παιδιών. Ας είμαστε δίπλα στη Μαρία Καριστιανού. Ας είμαστε δίπλα στο δίκιο. Και όπως μου έσκησε την καρδιά η Τζέννη Καρίζη εκείνη την παράσταση, έτσι σκίζεται κάθε φορά
όταν ακούω τους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ορέστη από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη, το γυρεύω το γιο μου. Την κόρη μου θέλω, το γιο μου γυρεύω.